Πρωταγωνιστής χθες, νομίζω, Σταύρο και Αγάπη, από τους πλέον αρμόδιους να μας πει γιατί ο ΠΑΟΚ έχασε το τρίτο και το τέταρτο σετ. Εντάξει, και, αγώνα, και αν πρώτα, δίνει προβάδισμα το 3-2 αυτό. Τζένια, καλησπέρα. 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 Γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα. Επιβεβαιώθηκε για ακόμη μια φορά χθες ότι το βόλεϊ είναι ένα παιχνίδι ψυχολογίας, έτσι δεν είναι? Σε μεγάλο, παίζει τεράστιο βαθμό. Βεβαίως, ναι. Χθες ειδικά ο αγώνας ήταν θέμα ψυχολογίας, ήταν, ναι. Mm-hmm. Ξεκινώντας την μπήκαμε πολύ δυνατά στο πρώτο και το δεύτερο σετ. Μετά έγινε ένα σκαμπονέβασμα τα άλλα δύο σετ που χάσαμε. Εντάξει, ήταν και φυσικά και είναι και σωματική κούρεση. Μας κόστησε ο αγώνας και με την Κομωτινή που παίξαμε 3-2. Δηλαδή δύο αγώνες 3-2 σε 5 μέρες. Mm-hmm. Αλλά πιο πολύ ήταν ψυχολογίας μάλλον και ότι είμαστε και καινούργια ομάδα. Ότι κάνουμε αυτές τις κοιλές. Δηλαδή με το καιρό πιστεύω δεν θα υπάρξουν αυτά. Από τη μία είχαμε μία ομάδα την Τούρκικη που ήταν μόνο με Τούρκους αθλητές που παίζουν σε εθνικές μαζί και είχαν ένα επίπεδο συνοχής. Και από την άλλη η ομάδα του ΠΑΟΚ που είναι μια καινούργια ομάδα που τώρα ψάχνει τα πατήματά της ουσιαστικά. Έτσι δεν είναι? Ναι, έτσι. Εντάξει, περιμέναμε ότι θα πάει δύσκολο το παιχνίδι. Mm-hmm. Το δεύτερο σετ, εντάξει, ψιλοψεύτικος σκορ mm-hmm. ήταν γιατί τους πατήσαμε πολύ. Mm-hmm. Περιμέναμε ότι το τρίτο σετ θα πάει πιο δύσκολο. Mm-hmm. Και εκεί μας το κλέψανε και μπήκαν στο παιχνίδι. Mm-hmm. Αλλά στο πέμπτο σετ δείξαμε χαρακτήρα, δεν θέλαμε να χάσουμε και το πήραμε το παιχνίδι. Αυτό είναι σημαντικό, ότι στο τέλος όλα πήγαν καλά. Έτσι, ήταν δικιά μας. Έτσι όπως τους μετρήσατε, υπάρχει η δυνατότητα της πρόκρισης. Πιστεύετε στην νίκη μέσα στην Κωνσταντινούπολη? Βέβαια, φυσικά αυτός και ο στόχος είναι. Mm-hmm. Και τώρα που τους γνωρίζουμε και καλύτερα, που παίξανε mm-hmm. μαζί μας και την τακτική που θα ακολουθήσουμε, και πιστεύω ότι θα περάσουμε. Μίλησες για το παιχνίδι στην Κομωτινή, ότι όντως βγήκε κούραση, γιατί ήταν παιχνίδι 5 σετ. Πιστεύεις ότι εκεί έγινε μια λάθος διαχείριση? Αν δηλαδή ο ΠΑΟΚ το τελείωνε πιο γρήγορα το παιχνίδι, θα είχε και μεγαλύτερη τύχη χθες να πάρει ένα καλύτερο αποτέλεσμα? Αυτό σίγουρα είναι, ότι ήταν και εκτός έδρας αγώνας. Είχαμε mm-hmm. ταξίδι, πήγαμε, γυρίσαμε. Mm-hmm. Και εντάξει, φορμαριζόμασταν για το ευρωπαϊκό παιχνίδι. Mm-hmm. Δεν περιμένοντας το ότι θα είναι τόσο δύσκολο με την Κομωτινή. Mm-hmm. Και φυσικά και μας τύχησε πιο πολύ από την κούραση. Μάλιστα. Ζένια, βλέπουμε φέτος ότι οι επιλογές στην ομάδα είναι πάρα πολλές. Βλέπουμε ακόμα και το Χιμένεθ, ας πούμε, που ήρθε τώρα το τελευταίο διάστημα, ότι θα χρειαστεί αρκετό χρόνο για να μπει και να βρει το χώρο του στην ομάδα. Εσείς από μέσα πώς το ζείτε? Έχετε αυτοπεποίθηση, βλέπετε ότι η ομάδα είναι δυνατή σαν ρόστερ γενικότερα? Ναι, γιατί γενικότερα είμαστε πεισματάριδες και στην προπόνηση, ας πούμε, και οι 14 αθλητές έχουν πάντα όρεξη και διάθεση στην προπόνηση. Αυτό σημαίνει ότι ενδιαφερόμαστε ένας για τον άλλον. Δηλαδή, άμα κάποιος έστω ένας ή δύο δεν είναι καλά στην προπόνηση, χαλάει και η προπόνηση. Και γι' αυτό το λόγο είμαστε όλοι 100%. Και γι' αυτό το λόγο και στο παιχνίδι είναι όλοι χρήσιμοι και όποιος και μπει, όλοι βοηθάνε. Ο Χιμένες τώρα ήρθε, δύο προπονήσεις έκανε. Είναι δύσκολο με καινούριο πασαδόρο. Εδώ εμείς ακόμα δεν βρεθήκαμε, δύο μήνες που είμαστε όλοι μαζί. Mm-hmm. Και αυτός θα θέλει χρόνο και αυτός για να βρεθεί με το πασαδόρο, με τους συμπαίκτες στην υποδοχή και τα λοιπά. Ζένια, είπε χθες ο προπονητής ότι θα πρέπει να παλέψει ο Χιμένεθ για τη θέση του, για βασικός, γιατί λέει ξεκίνησες πολύ καλά, το είπε ο προπονητής χθες. Φαντάζομαι είναι πιο ευχάριστο για σένα να ανταγωνίζεσαι με έναν αθλητή όπως ο Χιμένεθ παρά να έχεις τη θέση σου 100% σίγουρο, έτσι δεν είναι? Ναι, άμα αρχίζουμε και βλέπουμε τους συμπαίκτες μας για ανταγωνισμό, εκεί το χάσαμε. Όχι, ανταγωνισμό εννοώ με την καλή την έννοια να έχεις μία κόντρα κάθε μέρα, ποιος θα είναι ο καλύτερος. Φαντάζομαι το προτιμάς το να μην είχες ένα τόσο δυνατό ανταγωνιστή μέσα εισαγωγικά. Εντάξει, ξέρουμε ότι δεν υπάρχει ανταγωνισμός με την κακή έννοια. Είναι ενδεικτικό και της ποιότητας που υπάρχει πλέον, έτσι. Και ότι ο ΠΑΟΚ έχει ανέβει ακόμα ένα επίπεδο. Σίγουρα έχουμε λύσεις, αλλά μην ξεχνάμε έχουμε και τον Καπετανίδη, ο οποίος και αυτός έχει ένα ψηλό επίπεδο, σωστά. Παρόλο ότι δεν έχει παίξει ακόμα. Και όντως στην προπόνηση υπάρχει, ας πούμε, μια ένταση, παλεύουμε, ας πούμε, ένας με τον άλλον, δηλαδή αυτό βοηθάει φυσικά, ανεβάζει και το επίπεδο και της προπόνησης και φυσικά και έχουμε λύσεις στον αγώνα. Ναι, ανεβάζει και το επίπεδο και ναι, ναι, ναι. Την παρουσία του κόσμου πώς την είδες χθες? Έδωσε σε κρίσιμα σημεία όθηση στην ομάδα, έτσι δεν είναι? Φυσικά, έδωσε και σε εμάς, όπως και το αντίστοιχο έκανε κακό και στους αντιπάλους. Δηλαδή εκεί που είναι κρίσιμο σημείο και παίρνουμε το πόντο, εμείς νιώθουμε ότι κερδίζουμε και ο αντίπαλος νιώθει ότι χάνει.
Δηλαδή εκεί στο tie break μας βοήθησε πολύ. Όπως και στην Κομωτινή. Και εκεί υπήρχαν πολλοί οπαδοί φίλαθλοι του ΠΑΟΚ. Είναι πολύ σημαντικοί για μας και μας βοηθάνε πολύ. Και είναι μεγάλο ευχαριστώ από μένα και την όλη την ομάδα που μας στηρίζουν. Και έρχονται στο γήπεδο. Και όσο καιρός περνάει είναι και πιο πολύ. Αγχωθήκατε καθόλου, Ζένια, ότι το μάτς θα στραβώσει και στο tie break? Προσωπικά να μιλήσουμε για σένα, φοβήθηκες καθόλου ότι ίσως οι Τούρκοι με το momentum που είχαν να πάρουν και το tie break? Δεν αγχωθήκαμε γιατί δουλεύουμε σαν ρομποτάκια γίνανε. Πάνω στην τακτική, δηλαδή και ο Παναγιώτης Κουντουρίδης, ο ψυχολόγος και οι προπονητές, μας δίνουν οδηγίες και τις κάνουμε. Και στο τέλος γίνεται αποτέλεσμα. Ναι. Δηλαδή ότι κάνουμε τη δουλειά μας στην προπόνηση 100%, μπαίνουμε στο γήπεδο, ακολουθούμε τις οδηγίες και προς το παρόν βγαίνουμε και πάμε καλά. Πώς και είμαστε και πεσματάριδες, δεν μας αρέσει να χάνουμε. Δηλαδή... Ναι. Σημαντικό πολύ για μια ομάδα, έτσι είναι, να έχει παίκτες με προσωπικότητα και πνεύμα νικητή. Και να μην τους αρέσει η ήττα, ναι, όπως λες. Ναι, το έχουμε αυτό. Δείχνουμε αυτά τα στοιχεία προς το παρόν στην αρχή. Και θέλω να ελπίζω ότι και θα συνεχιστεί σε όλη την σεζόν. Επειδή έχεις παίξει πολλά χρόνια στο ελληνικό πρωτάθλημα, θεωρείς ότι φέτος θα είναι υπόθεση 2 το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού, ή βλέπεις και κάποια άλλη ομάδα ότι μπορεί να δημιουργήσει έτσι ανισορροπίε στην κορυφή και να έχουμε ένα πρωτάθλημα, για παράδειγμα, με 3 ομάδες να το διεκδικούν? Από ό,τι φαίνεται δείχνουν καλά στοιχεία και ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι που είδαμε, αλλά είναι πολύ νωρίς. Mm-hmm. Όπως παίξαμε και εμείς με την Κομωτινή και μας έφερε το αποτέλεσμα 3-2, έτσι και ο Ολυμπιακός. Είναι ομάδες, 10 ομάδες και είναι αξιοπρεπείς ομάδες είναι όλες. Δηλαδή σε κάθε αγώνα που θα μπαίνουμε θα προσέχουμε. Πάλι νομίζω ότι η τετράδα ξεχωρίζει, αλλά μην λέμε ακόμα τίποτα γιατί είναι πολύ νωρίς ακόμα. Οπότε ουσιαστικά η προσοχή σας είναι στο Champions League, να περάσει η ομάδα στον επόμενο γύρο και όλα τα υπόλοιπα με τον καιρό θα βρείτε και τη φόρμα σας, δεν είναι? Δηλαδή ναι, αυτό που προέχει τώρα είναι νομίζω το Champions League. Ναι, και εκτός από αυτό πιο πολύ βάση δίνουμε στον εαυτό μας, στην ομάδα μας, από ό,τι στον αντίπολο. Βρίσκουμε τα κενά μας, τώρα μέσα σε αυτά τα παιχνίδια που παίζουμε βρίσκουμε τα κενά και τα βελτιώνουμε μέσα στο παιχνίδι και στην προπόνηση. Η πιο σημαντικό είναι να ασχολούμαστε με τον εαυτό μας από ό,τι με τον αντίπολο. Το αποτέλεσμα μετά θα έρθει. Πώς είναι τα πράγματα για σένα στη Θεσσαλονίκη? Τι ξέρεις, εντάξει, έχεις παίξει στον Ηρακλή πολλά χρόνια, έχεις παίξει στον Άρη, τώρα στον ΠΑΟΚ, υπάρχουν στην ομάδα πολύ καλοί φίλοι σου, νομίζω ο Φιλίππο και ο Τζούριτς και όλα τα υπόλοιπα παιδιά, αλλά έχεις και την καταγωγή με Φιλίππο και Τζούριτς στην κοινή. Πώς είναι τα πράγματα? Φαντάζομαι δεν είχες δυσκολίες στο να προσαρμοστείς την πόλη, στον ΠΑΟΚ και ό,τι χρειάζεται ένας αθλητής? Όχι, για μένα ήταν ξεχωριστή χρονιά φέτος, γιατί παρόλο ότι κάποιες χρονίες είχα ξεκινήσει στην Ελλάδα κάποια δίμηνα, τρίμηνα και έφευγα εξωτερικό. Φέτος, ας πούμε, είναι μεγάλη βοήθεια έχω, ας πούμε, στο ότι είναι και η οικογένειά μου εδώ, είμαστε όλοι συμπαίκτες φίλοι, άμα είναι... νιώθω σπίτι μου. Και είναι σπίτι μου βασικά, όχι ότι νιώθω. Ναι. Και οι συμπαίκτες μου, που είναι κάποιες συμπατριώτες, κάποιες που έχω συμπαίκτες, δηλαδή τα λέμε με... κάτι δεν πάει καλά. Πάμε στα βοητήρια, τα συζητάμε, τα λύνουμε και προχωράμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι έχουμε πολύ καλό κλίμα και επικοινωνία μεταξύ μας. Σε αυτό ποντάρω ότι θα είναι η δύναμη της ομάδας μας. Και σπουδαίο αυτό που λες, ότι αισθάνεσαι τη Θεσσαλονίκη σπίτι σου. Εντάξει, νομίζω και ένα αθλητή είναι πολύ σημαντικό να νιώθει οικεία και ο ίδιος και η οικογένειά του. Γιατί και η οικογένεια είναι κομμάτι της ζωής μας το μεγαλύτερο. Ναι, βέβαια. Δηλαδή κάποιες μέρες δεν είναι καλές μέρες, ή μπορεί κάτι να μην πάω καλά στην προπόνηση ή οτιδήποτε. Γυρνάω σπίτι. Είμαι με την οικογένειά μου, τα συζητάμε, όλα καλά, ξυπνάω το πρωί, καινούργια μέρα και προχωράω. Όταν είσαι στο εξωτερικό δεν τα έχεις αυτά. Ναι. Δηλαδή ψυχολογικό κομμάτι είναι λίγο πιο δύσκολο όταν πέσεις έξω. Και... εδώ είναι φυσικά πιο εύκολο και πιο ευχάριστο. Και έχεις αγωνιστεί και σε δύσκολες χώρες, δηλαδή τώρα το Καζακστάν στο μυαλό μας δεν το έχουμε και πολύ, ότι είναι παράδεισος για έναν αθλητή, δεν ξέρω αν έχεις αντίθετη άποψη. Όχι, εντάξει, τα καλύτερα από τα αθλήματα για μένα ήταν τα τελευταία 2 χρόνια που πέρσι ήμουν στην Πολωνία και πρώτη στην Τουρκία. Ναι. Εκεί, ας πούμε, ήταν ψηλό επίπεδο, ήταν πιο επαγγελματικά. Το Καζαστάν έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε, που και εκεί είναι... Δύσκολη εμπειρία και για σένα σαν άνθρωπος να ζεις στο Καζακστάν. Ή εντάξει, ήταν normal τα πράγματα. Είναι λίγο διαφορετική χώρα, διαφορετική κουλτούρα είναι εκεί. Mm-hmm.
Δηλαδή και άλλο σύστημα του πρωταθλήματος ήταν τουρνά τα παιχνίδια, δεν ήταν δύο παιχνίδια την εβδομάδα, ας πούμε. Παίζαμε πέντε συνεχόμενα παιχνίδια, οποία ήταν δύσκολα σωματικά και από κούρες ήταν. Αλλά και πάλι όλη η ομάδα του Καζαχστάν ήταν όλοι Ρώσοι. Οι πρώην αθλητές της Ρωσίας ή της Ουκρανίας. Είχαμε έναν-δύο Καζάχους στην ομάδα. Όλοι έχουν πάρει διαβατήρια Ρώσοι, Καζάχικα, ας πούμε. Κατάλαβα. Ωραία, εμείς, Ζένια, να σε ευχαριστήσουμε που ήσουν μαζί μας στο ΠΑΟΚ 24 στο Λίμπερο. Να σου ευχηθούμε βασικά να είσαι γερός και εσύ και όλοι οι παίκτες. Καλή επιτυχία στο Champions League, νομίζω είναι το σημαντικότερο που έχει μπροστά του ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, όχι ότι το ελληνικό πρωτάθλημα δεν είναι σοβαρό, αλλά στο Champions League δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθος, έτσι είναι. Δηλαδή, το λάθος στην Κομωτινή διορθώνεται. Στο Champions League τώρα με τους Τούρκους είναι ένα παιχνίδι, το λες και τελικό. Οπότε... Ναι. Και αυτό το παιχνίδι παίξαμε τελικό, το λέγαμε ότι είναι. Ναι. Καλή επιτυχία να έχετε στη Ρεβάνς. Να είστε γεροί όλοι. Θα τα ξαναπούμε. Υγεία να έχουμε. Το σημαντικότερο. Και θα τα καταφέρουμε όλα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, ακούσαμε τον Ζένια Γκόρτσιανουκ.